Το όνομά σου? Αναστασία Μαρία. Αναστασία Μαρία. Για πες μου, γιατί έχεις έρθει απόψε εδώ για την Ονειρούπολη? Ναι. Τι σου αρέσει περισσότερο εδώ στην Ονειρούπολη? Ο χιονάνθρωπος. Ο χιονάνθρωπος, θα βγεις πολλές φωτογραφίες. Ναι. Άλλο κάτι που σου άρεσε? Ο Άγιος Βασίλης. Έχεις ζητήσει δώρο φέτος από τον Άγιο Βασίλη? Ναι. Τι του ζήτησες? Ένα πατίνι. Ένα πατίνι. Πήγες στο ταχυδρομείο εδώ της Ονειρούπολης και το έστειλες στο γράμμα ή όχι ακόμη? Ναι. Γεια σου, το όνομά σου? Τίμος. Τίμο μου, γιατί ήρθες απόψε εδώ? Για τον Άγιο Βασίλη. Είδες την Ονειρούπολη να δεις τον Άγιο Βασίλη? Ναι. Του έχεις γράψει γράμμα? Ναι. Θα μου πεις τι του έχεις ζητήσει? Ότι τον αγαπώ πολύ. Αυτό θες να του γράψεις, δεν θες να του ζητήσεις κάποιο δώρο? Και άλλα πολλά. Πολλά που δεν θυμάσαι εδώ. Η Ονειρούπολη κάθε χρόνο όμως έχει και πολλούς επισκέπτες. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς ορίσατε στην πόλη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έρχεστε από πού? Από την Αθήνα. Από την Αθήνα έχετε ακούσει για την Ονειρούπολη? Πάρα πολλά. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε? Πρώτη φορά. Έχουμε δύο λόγους στον κουμπάρο μας, τον κύριο Λάζαρο Κωνσταντινίδη και την Ονειρούπολη. Για πείτε μου, σαν πρώτη ματιά αυτό που είδατε, τη βόλτα που κάνατε, ποια εντύπωση σας άφησε, τι σας εντυπωσίασε δηλαδή περισσότερο? Είναι κάτι μαγικό, ειδικά στις μέρες μας, μας ανέβασε η ψυχολογία. Βρισκόμαστε στη ζωγραφική προσώπου που θα έλεγα ότι προσελκύει τους περισσότερους μικρούς και μεγάλους. Δίπλα μου βρίσκεται η κυρία Σοφία. Κυρία Σοφία, πείτε μου, τι ακριβώς κάνετε εδώ? Αυτή τη στιγμή βάφω τα εξωτικά που θα χορέψουν στην παράσταση επάνω στην έναρξη την επίσημη που θα κάνουμε. Πείτε μου, τι μαγικά κάνετε σε όλο αυτόν τον κόσμο, σε μικρούς και μεγάλους, που πάντα η νούμερο ένα προτίμηση είναι να επισκεφτούν αυτό το σπιτάκι? Πράγματι, το σπιτάκι μας είναι από τα δημοφιλέστερα, θα έλεγα, ίσως το πιο δημοφιλές μαζί με το Αγίου Βασίλη. Εδώ έρχεται ο κόσμος, τα μικρά παιδιά και τα μεγάλα, όσοι έχουν την παιδική διάθεση να μεταμορφωθούν σε χιονάνθρωπους, σε αγιοβασίληδες, να κάνουν γκί, κεράκια, να γίνουν πολύ όμορφα εξωτικά οι ίδιοι τους και έτσι να μπουν στο πνεύμα των Χριστουγέννων και να διασκεδάσουν όλοι μαζί στην Ονειρούπολη. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που φτιάχνετε ή σας ζητάνε κάποια πράγματα τα οποία είναι χριστουγεννιάτικα και εσείς προσπαθείτε? Είναι χριστουγεννιάτικα τα μοτίβα μας. Είναι, όπως είπα, μεταμορφώνω τα παιδιά σε χιονάνθρωπο, σε Άγιο Βασίλη. Κάνουμε πάρα πολύ όμορφα κλαδάκια με γκί, με κεράκια. Υπάρχουν άπειρα σχέδια χριστουγεννιάτικα. Εδώ, ας πούμε, τι φτιάχνουμε. Όλοι οι εθελοντές ξέρουν και τα κάνουν πάρα πολύ ωραία τέλεια. Τα κορίτσια θα τα κάνω εξωτικά, κάτι συγκεκριμένο, το οποίο θα χορέψουν στην παράσταση την επίσημη πάνω στη σκηνή. Είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με αυτό ή από τότε που ξεκίνησε η Ονειρούπολη? Είναι από τότε που ξεκίνησε η Ονειρούπολη, είναι η ένατη χρονιά. Ωραία, καλή δύναμη και καλό κουράκιο και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή διασκέδαση και καλές γιορτές να έρθουν σε όλο τον κόσμο από το Ατέλειο των Ξωτικών.